Φίλοι μου, καλησπέρα. Ας μου επιτραπεί η έκφραση που θα χρησιμοποιήσω. Έχουμε απόψε ένα καλεσμένο με ένα ραντεβού για συνέντευξη στα τυφλά. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο για τον καλεσμένο που έχουμε σήμερα, για την επιστημονική του προσφορά σαν, και σαν άνθρωπο αλλά και σαν επιστήμονα. Και σίγουρα είχα ένα δισταγμό αν πραγματικά θα δεχτεί, γιατί η επικοινωνία μας ήταν καθαρά μέσω ενός μηνύματος, έτσι δεν είναι? Πραγματικά. Ενός μηνύματος μέσα από το Facebook. Δεν γνωριζόμαστε, γνωριστήκαμε τώρα, μάλιστα πριν λίγο στο στούντιο, και με μεγάλη μου έκπληξη πραγματικά μου είπε ότι ναι, βεβαίως θα το κανονίσουμε και ποια μέρα θέλεις κτλ. Και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Απόψε λοιπόν έχουμε μαζί μας τον κύριο Ευάγγελο Μποχατζιάρ, που είναι μαζί μας και θα μας μιλήσει για τις μαθησιακές και αναπτυξιακές διαταραχές και όχι μόνο. Καλησπέρα κύριε Μποχατζιάρ. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σας κύριε Κλήρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας και θα βοηθήσουμε και πάρα πολύ κόσμο για πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και που έχουν σχέση με το παιδί και όχι μόνο, mm-hmm. αλλά ασχολείστε και με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Ναι, 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 σε όλο το φάσμα διατροφών, λόγου και ομιλίας. Mm-hmm. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για την προσφορά σας στην ενημέρωση του κόσμου. Και να είστε καλά. Προπάντων, είναι χαρά μου να βοηθάμε, να ενημερώνουμε. Βεβαίως. Και δουλειά μου. Έτσι, έτσι. Χαρά μου και δουλειά μου. Έτσι. Δημιουργήσατε μια ημερίδα, μια πανελλήνια ημερίδα, mm-hmm. νομίζω η τέταρτη, που έγινε στην Πάτρα. Η ημερίδα μαθησιακών mm-hmm. σχολείων. Και πήγε και πάρα πολύ ναι, καλά. Ναι, πραγματικά. Ήδη αυτή τη στιγμή έχετε μάλιστα και... Έχουμε έτοιμο κόσμο, έτοιμο για, την κόσμο επόμενη, για την επόμενη. Έτσι, έτσι. Πραγματικά. 23 Νοεμβρίου είχε γίνει αυτή η διοργάνωση. 23 έτσι. Νοεμβρίου, ναι. Στην ημερίδα αυτή αναφερθήκατε και για το, για το σύνδρομο Ήρλεν. Και μάλιστα είχατε πάει και ένα ταξίδι στην Κύπρο τελευταία. Κύπρο. Πέρσι, νομίζω. Κάναμε συχνά ταξίδια. Πέρσι mm-hmm. τον Αύγουστο είχα mm-hmm. πάει στην Κύπρο για να αρχίσουμε να κάνουμε ένα δίκτυο συνεργατών mm-hmm. σε χώρες που δεν υπάρχουν mm-hmm. θεραπευτές του συνδρόμου ήδη. Mm-hmm. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να σας γνωρίσουμε mm-hmm. και μετά να γνωρίσουμε την άλλη πλευρά. Μποχατζιάρ είναι ένα όνομα το οποίο μάλλον η καταγωγή πρέπει να είναι όχι από εδώ. Το όνομα αυτό δεν είναι από εδώ. Δεν είναι από εδώ. Εγώ είμαι από εδώ και ο παππούς μου και ο προπάππους μου, κάπου εκεί προπάπου, προπροπάπου, mm-hmm. είναι αρμένικο. Πολύ ωραία. Αρμένικη. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι περήφανος για αυτήν, αν και δεν ξέρω τίποτα. Μόνο την καταγωγή. Μην πεις ότι δεν έχεις πάει και ποτέ. Ποτέ δεν έχω πάει, πραγματικά. Αν και έχω ταξιδέψει αρκετά με λόγω δουλειάς, για εξειδικεύσεις mm-hmm. και για να βλέπω κόσμο mm-hmm. σε επίπεδο θεραπείων. Mm-hmm. Δεν έχετε, έχω πάει. Έχετε σπουδάσει. Πού? Σπουδάσα στο Δήμο της Πάτρας. Mm-hmm. Το 2000 μπήκα στη σχολή, mm-hmm. το 2006 αποφύτησα, ήμουνα παντρεμένος mm-hmm. από το 2003. Πολύ μικρός. Πολύ πολύ μικρός. Τώρα είμαι 20-21. Πάνω από 10, 20-21. 20 χρόνων παντρεύτηκα. Έχουμε την ίδια ηλικία που παντρεύτηκα κι εγώ. Ναι, ακριβώς. Σπάνιο. 20,5. Σπάνιο και ειδικά για άντρα. Ναι, ναι, ναι. Ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ποιες δεξιότητες διευκολύνουν την εργασία σας? Τη χαρακτηρίζουν μάλλον. Uh-huh. Πάνω απ' όλα, το α και το ω για μένα είναι η ανθρωπιά. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Πόσο mm-hmm. μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε και με ανθρώπους. Και με παιδιά. Uh-huh. Αυτό το λέω πάντα και, και στις μαμάδες, στους μπαμπάδες που mm-hmm. συνεργάζομαι και στον κόσμο που δουλεύει μαζί μου. Ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Πώς θα είναι τα παιδιά σαν ενήλικες. Μην βλέπουμε ότι τώρα να κάνουμε μερικές ώρες, μερικές θεραπείες mm. που θα είναι ένας μήνας, έξι μήνες, ένα-δύο χρόνια. Τι θα καδώσουμε σε αυτό το παιδί, ούτως ώστε όταν είναι ενήλικας να είναι αυτόνομος, λειτουργικός, mm. να μπορεί mm. να κάνει παιδιά, να μπορεί να έχει ένα επάγγελμα βιοπροϊστικό και όλα αυτά. Βέβαια. Είναι αλήθεια ότι έχετε ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Δηλαδή είστε ο μικρότερος ηλικία παγκοσμίως θεραπευτής δυσλεξίας. Πραγματικά το βρήκατε και αυτό. Τα βρήκα όλα και πολλά άλλα που θα δεις σε λίγο. Εντυπωσιάζομαι. Έτσι. Είναι πραγματικότητα ότι παγκοσμίως είμαι ο μικρότερος σε ηλικία που διευθύνει ολόκληρη χώρα σε επίπεδο εκπαίδευσης και μάλιστα όχι τη δικιά μου χώρα μόνο, mm. αλλά και Κύπρο και Ιταλία είμαι διαγνώστης και θεραπευτής mm. οπτικοαντιληπτικών δυσλεξιών. Mm. Συμπεριλαμβανομένου και του mm. συνδρόμου Ήρλεν. Μάλιστα. Ποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσει ένας λογοθεραπευτής ασκώντας το επάγγελμά του και ειδικότερα εκείνος που αποφασίζει και να ιδρύσει το δικό του κέντρο εργαστήριο mm-hmm. εντός παρενθέσεις λογοθεραπείας?
Πραγματικά είναι πολλές οι δυσκολίες. Πρώτον, χρειάζεσαι άμεση επικοινωνία με τους γονείς. Είναι πολλές, μα πάρα πολλές οι περιπτώσεις που το παιδί δεν θέλει να θεραπευτεί. Mm-hmm. Και εφόσον το παιδί δεν θέλει να θεραπευτεί, του αρέσει σε οποιαδήποτε διαταραχή βρίσκεται. Περνάει καλά με τη διαταραχή του, στον κόσμο του, όπως το είπατε. Τότε πρέπει να εστιάσουμε κυρίως στους γονείς. Επικοινωνία λοιπόν με τους γονείς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Η μεγαλύτερη μου δυσκολία αυτή είναι. Mm-hmm. Γιατί χρησιμοποιώ και πολλά προγράμματα εκπαίδευσης mm-hmm. γονέων και συνθεραπεία με τους γονείς. Οπότε. Το κέντρο μάθησης που διευθύνεται αποτελείται από μια ομάδα επιστημόνων. Mm-hmm. Δηλαδή λειτουργείται σαν ακριβώς. μια ομάδα που ασχολείται με τα προβλήματα της ειδικότητάς του καθένας. Mm-hmm. Θα το θεωρούσα τελείως αδαές εκ μέρους μου να μιλήσω για θεραπεία και να μην λάβω στο μυαλό μου την διεπιστημονικότητα. Πολλές φορές, για να είμαι ειλικρινής, έρχονται στο χώρο γονείς και μου λένε «Κάνε εσύ όλες τις θεραπείες, δεν θέλουν να έχει άλλος θεραπευτής το παιδί μου. Δεν θέλουν να... Κάνε και εσύ εργοθεραπεία, για παράδειγμα». Νιώθει μια ασφάλεια στο πρόσωπό σας κάπως, ίσως. Ναι. Οπότε, αυτό δεν το θεωρώ εμένα. Μπορεί να με κολακεύει εν μέρη, όμως είναι υποχρεωτικό να έχουμε διεπιστημονικότητα. Στο κέντρο μας δηλαδή υπάρχει και ειδικός παιδαγωγός και ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, εργοθεραπευτής, κοινωνική λειτουργός. Mm-hmm. Είναι μια πλήρη ομάδα. Είναι μια πλήρη ομάδα, συμπεριλαμβάνει όλα. Θεραπευτική, διεπιστημονική προσέγγιση. Ναι. Ο λογοθεραπευτικός έλεγχος τι περιλαμβάνει? Δηλαδή, όταν ο γονιός αποφασίσει να φέρει το παιδί του στο κέντρο. Τι είναι αυτό, ποιος είναι ο έλεγχος, ποια είναι η βάση του ελέγχου δηλαδή. Τι είναι αυτό που κάνετε πρώτα απ' όλα πού να στην αρχίσω πρώτη επαφή. Και πού να τελειώσω. Ο κλάδος λογοθεραπεία, και επειδή έχω δει σε πάρα πολλές χώρες πώς δουλεύει η λογοθεραπεία, σε πολλές λοιπόν χώρες για να πάει στο πτυχίο σου χρειάζεται 2 χρόνια δουλειά σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Mm-hmm. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν γίνεται αυτό. Είναι σε βρεφικό στάδιο η επιστήμη μου. Η επιστήμη της λογοπαθολογίας. Πού αρχίζουμε? Από την αξιολόγηση λόγου και ομιλίας. Η ομιλία είναι ήχη. Με το παιδί και το γονιό ή μόνο με το παιδί? Εξαρτάται από την περίπτωση. Είναι κάποιες φορές που έχουμε παρόν και το γονέα, προαιρετικά. Είναι κάποιες φορές που έχουμε παρόντες και τους 2 γονείς υποχρεωτικά και είναι και φορές που προτιμούμε, επιλέγουμε να μπει μόνο το παιδί μέσα για πολλούς και διάφορους λόγους επιστημονικά διαπιστωμένους κάθε φορά. Ο λόγος έχει, η ομιλία είπαμε, να μην φεύγουμε το θέμα, έχει να κάνει με την αποτύπωση των ήχων που φτιάχνουν λέξη, που φτιάχνουν ομιλία, που φτιάχνουν επικοινωνία. Δηλαδή η πρόταση αποτελείται από λέξεις, οι λέξεις αποτελούνται από συλλαβές. Οι συλλαβές αποτελούνται από ήχους, από φωνήματα, όπως τα λέμε εμείς οι λογοθεραπευτές, όχι γράμματα. Συλλαβές. Ήχους. Πάντα με το. Έτσι, ακριβώς ήχους, γιατί είναι παραπάνω ήχοι από τα γράμματα. Και έτσι, υπάρχει περίπτωση που ένα παιδί δεν μπορεί να λάβει τον ήχο, γιατί δεν τον ακούει. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Πάρα πολλές. Mm-hmm. Ένα 5% του γενικού πληθυσμού έχει διαταραχή της ακουστικής επεξεργασίας και μάλιστα πολλές φορές μπορεί να είναι κεντρική διαταραχή. Οπότε δεν λαμβάνει. Οπότε και δεν μπορεί να. Δεν αντιλαμβάνεται. Μπορεί να μην έχει πρόβλημα ακοής, αλλά όμως δεν καταλαβαίνει το λάθος. Το πώς τραγουδάει ένας τραγουδιστής φάλτσα και μπορεί να την έχει ψωνίσει κιόλας, να μιλήσουμε απλά. Και να είναι και φάλτσα. Και όμως δεν καταλαβαίνει τα φάλτσα του. Δεν είναι ότι δεν τα ακούει, δεν έχει πρόβλημα ακοής. Δεν αντιλαμβάνεται. Έτσι λοιπόν γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτές οδηγούν σε δυσλεξία με φωνολογική βλάβη, όπως λέμε εμείς οι λογοθεραπευτές. Να μιλήσουμε λίγο συγκεκριμένα για το τι είναι το σύνδρομο Ήρλεν. Και ποια είναι τα συμπτώματα του συνδρόμου. Ένα φλέγον ζήτημα. Καθημερινά μιλάω για το σύνδρομο Ήρλεν, γιατί είναι πράγματα πολύ καινούργια για τα ελληνικά δεδομένα. Καθόλου καινούργια όμως για το παγκόσμιο, για το παγκόσμιο ιστό. Που είναι... Βλέπουμε και αυτή τη στιγμή ζωντανά ένα βίντεο σας κατά την ώρα της άσκησης, μάθησης, όπως θέλετε. Δεκάδες παιδιά. Ναι. Έχουμε ξεπεράσει σχεδόν τα 100. Πρέπει να έχουμε φτάσει τώρα τα 100. Είναι εκείνα τα οποία σε συνεργασία με τους γονείς τους μου λένε βιντεοσκόπησε σε παρακαλώ το παιδί μου, βιντεοσκόπησε με σε παρακαλώ και σου υπογράφω υπεύθυνη δήλωση να το χρησιμοποιήσεις σε οποιοδήποτε μέσο θέλεις εσύ. Μπράβο. Από γονεϊκή αλληλεγγύη είναι αυτό. Από πολύ αίσθηση σημαντικό, ότι βοηθήθηκα όμως. Και θέλω να βοηθήσω. Σωστά, σωστά. Είναι διάφοροι λόγοι κάθε φορά. Βέβαια. Ποιες κατηγορίες ατόμων έχουν συχνότητα εμφάνιση του συνδρόμου?
Οι μαθησιακές διαταραχές. Μαθησιακές διαταραχές. Ένα στα δύο παιδιά, για να μην πω πάνω από το 50% των μαθησιακών διαταραχών, έχει το σύνδρομο Ήρλεμ. Ας συνεχίσω λοιπόν κάπου που είπαμε για το λογοθεραπευτή, λόγος ομιλία. Η ομιλία είναι η ήχη, είναι η ήχη που φτιάχνουν λέξεις, λέξεις, προτάσεις και το καθεξής. Τώρα όσον αφορά στο λόγο. Προφορικά θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη δομή που πρέπει να αξιολογήσουμε σαν λογοθεραπευτές. Δηλαδή να υπάρχει το υποκείμενο, το ρήμα, το αντικείμενο, ο σκελετός όπως λέω εγώ. Η δομή, το θεμελιό του. Και η δομή θα πρέπει να έχει και το κατάλληλο στόλισμα. Δηλαδή, μορφολογικά χαρακτηριστικά, γραμματικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε σωστά καταλήξεις, γράφω, γράφεις, έγραφα, το τετράδιο, την λίστα, τον πίνακα, άρθρα, χρόνους, όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα, εφόσον όλα προφορικά είναι αυτοματοποιημένα και σωστά, δηλαδή έχω σωστή γλώσσα, σωστή σύνταξη, σωστή σύνταξη, υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, προσδιορισμή, σωστή μορφολογία, οι χρόνοι, υποτακτικές, προστακτικές, σωστούς ήχους, τότε αρχίζουμε και μιλάμε για τον γραπτό λόγο. Εκεί είναι η μαγιά για μένα του λογοθεραπευτή, γιατί όλες οι διαταραχές... Να μπορεί να το μεταφέρει και γραπτά πια. Εκεί είναι η μαγιά του μαθητή μας, γιατί είναι πραγματικά ήρωας. Μαραθωνοδρόμος είναι ο μαθητής. Το τι έχει αποκομίσει, το τι έχει βλάβει. Εγώ και έχω και παιδιά στην ηλικία του, στο δημοτικό τώρα. Πραγματικά ο μαθητής είναι μαραθωνοδρόμος. Πώς θα ξεκινήσει δηλαδή από την... Όλα αυτά τα προφορικά, ομιλία και λόγο. Ξεπερνά ίσως και τον εαυτό του να περνάει και έτσι και τις αντοχές. Και μην ξεχνάμε ότι πάνω από 8 ώρες, παραπάνω και από εργαζόμενο, ασχολείται με το σχολείο ο μαθητής μας. 6-7 ώρες, αν δεν έχει και αυτό το ολοήμερο που λένε, θα είναι ένα 8 ώρο σίγουρα. Άλλες 3-4 ώρες, 2 με 4 ώρες θα διαβάσει σίγουρα. Άλλες 2-3 ώρες θα ακούσει από τη μαμά και τον μπαμπά του. Α, είδες οι άλλους μαθητές, πώς θα πήγε στο σχολείο. Οπότε είναι παραπάνω από έναν επαγγελματία, ενεργό επαγγελματία. Κάνει και υπερορίες χωρίς να το ξέρει δηλαδή τα παιδιά μας. Έτσι κάνουν. Δεν το αντιλαμβάνονται. Τώρα, ποια μερίδα. Να συγκεκριμενοποιηθούμε λιγάκι στο σύνδρομο Ήρλεμ που το θίξατε κι εσείς. Πώς σας είπα πριν ότι το παιδάκι μπορεί να ακούει καλά, αλλά μπορεί να μην καταγράφει ακουστικά σωστά. Το σύνδρομο Ήρλεμ είναι κάτι αντίστοιχο. Βλέπει καλά, αν δεν βλέπει θα πάει στον οφθαλμία του, θα φορέσει τα γυαλιά του και θα βλέπει μετά. Όμως δεν μπορεί να καταγράψει καλά, δηλαδή να αντιληφθεί οπτικά καλά, να αντιληφθεί αυτό που βλέπει με πολύ πολύ απλά λόγια. Είναι ένας συνδυασμός δηλαδή οπτικός και εγκεφαλικός. Ακριβώς. Έτσι το έλειωσα. Οπτικο-εγκεφαλικά, οπτική καταγραφή, οπτική αντίληψη. Είναι το τι, πώς ο εγκέφαλος διαβάζει το τι είδαμε. Δηλαδή πώς καταγράφει και επεξεργάζεται οπτικά ερεθίσματα. Το σύνδρομο Ήρλεμ, για να τα πω πολύ πολύ απλά, γιατί σίγουρα θα μας παρακολουθεί και απλός κόσμος, είναι ευαισθησία στο φως. Ευαισθησία σε πολύ 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 συγκεκριμένα μήκη κύματος του φυσικού φωτός. Ωραία πράγματα. Γιατί όμως μαθησιακές διαταραχές, πού κολλάει η ευαισθησία στο φως, με την μαθησιακή διαταραχή, θα γεννάτε το ερώτημα. Ναι, βέβαια. Πραγματικά, δικαιολογημένα γεννάτε το ερώτημα και δικαιολογημένα όμως αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Γιατί? Γιατί για να διαβάσω πρέπει να δω. Μάλιστα. Για να διαβάσω πρέπει να αντιληφθώ σωστά το κείμενο. Αν άλλα βλέπω και άλλα διαβάζει ο εγκέφαλός μου. Ναι, άλλα βλέπω και άλλα καταλαβαίνω. Έτσι, αυτό είναι η σωστότερη έκφραση. Ναι. Όταν άλλα βλέπω και άλλα καταλαβαίνει ο εγκέφαλος, τελικά το αποτέλεσμα αρχίζει να δημιουργούνται επιπόλαια λάθη, αρχίζουν να δημιουργούνται έτσι, προβλήματα ανάγνωσης, στο ρυθμό, στην ακρίβεια, στην κατανόηση και ούτω καθεξής. Θα σας διακόψω για λίγο γιατί είναι υπέρ και των τηλεθεατών και το δικό μας. Φίλοι μου, όπως κάνετε πάντα βέβαια, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη, στο 326-261-0, για όσους είστε εκτός πατρών, 326-199, το επαναλάβω πάλι, 261-0, 326-199, είναι το τηλέφωνο που μπορείτε εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας. Στο κοντρόλ εκεί θα καταγράφονται τα μηνύματα τα δικά σας, θα τα παίρνουν και θα τα μεταφέρουν εδώ και για οποιασδήποτε ερωτήσεις και προβλήματα που έχετε, απορίες, θα μπορεί ο κύριος Μποχασιάν να μας απαντήσει. Αυτά λοιπόν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό που θα ήθελα να θίξω είναι ότι το κείμενο του που καλείται όλοι οι μαθητές, όχι ο μέσος μαθητής, όλοι οι μαθητές
να γράψουν είναι λευκό. Οπότε λευκό φόντο, μαύρα γράμματα. Οπότε εφόσον έχουμε λευκό φόντο και μαύρα γράμματα, θα έχουμε μια έντονη... περισσότερη ακτινοβολία σημαίνει αυτό. Φυσιολογικά για το 85% του γενικού πληθυσμού είναι σωστό αυτό. Πρέπει να υπάρχει αυτή η έντονη αντίθεση για να καρφώνω το γράμμα και να διαβάζω αυτοματοποιημένα. Όμως, στην περίπτωση του συνδρόμου Ήρλεν, της οπτικής, με λίγα λόγια, πιο απλά δυσλεξίας, η πολλή ακτινοβολία αρχίζει να διαταράσει αυτό που ο εγκέφαλος καταγράφει και επεξεργάζεται. Μάλιστα. Σε συνδυασμό και πολλές φορές με το φως θωρίου που υπάρχει στην αίθουσα της αίθουσας διδασκαλίας. Σίγουρα όλοι θα ξέρουμε. Κάνει μια διάσπαση δηλαδή. Διάσπαση, υπερκινητικότητα. Πολλές φορές βλέπεις υπερκινητικότητα, βλέπεις δέπη, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα ή χωρίς, που να μην είναι όντως δέπη. Δυσλεξίες που να μην είναι δυσλεξίες, να είναι λάθος διαγνώσεις. Και αυτό το λέω με το χέρι στη φωτιά. Πολλές φορές έρχονται στο χώρο μου άτομα τα οποία δεν είχαν δυσλεξία. Δεν είχαν δέπη, διαταραχή προσοχής, υπερκινητικότητα. Απλά οι συνθήκες. Όταν δεν επεξεργάζεται σωστά η ακτινοβολία, έχουμε φθόριο, έχουμε λευκά τετράδια, έχουμε λευκούς πίνακες, έχουμε έντονη αντίθεση, έχουμε και έντονες οπτικές δραστηριότητες που σημαίνει κουράζομαι να διαβάσω. Δεν είναι το ίδιο ανεκτό για όλους μας το διάβασμα. Μετά έρχεται και η διάσπαση της προσοχής, έτσι. Οπότε. Χάνεται και η προσοχή του. Τι ευθύνε τελικά, το φως ή η λειτουργία του κεφάλου ή απλά η καταγραφή, απλά πραγματάκια δηλαδή. Δεν μπορεί απλά να καταγραφεί σωστά η πληροφορία. Λόγω της ισόρευσης των ακτινοβολιών στη σελίδα. Όλα αυτά τα λαμβάνετε και εσείς από τα τεστ που ήδη κάνετε. Καταλαβαίνετε ποια είναι τα προβλήματα, ας πούμε. Η δυσλεξία που μιλήσαμε και προηγουμένως, ποια είναι τα συμπτώματα της, δηλαδή πώς μπορούμε εμείς να τα αναγνωρίσουμε. Η δυσλεξία. Η γενική δυσλεξία, η τόσο πολύ διάσημη λέξη παγκοσμίως. Πάω ίσως λίγο πιο γρήγορα, γιατί έχει πάρα πολλές ερωτήσεις να σας κάνω. Και θα φροντίσω έτσι για να μπορέσουμε όσο περισσότερα στοιχεία να πάρουν και φίλοι μας. Χαίρομαι. Ελπίζω να μην μιλάω γρήγορα. Κανένα πρόβλημα. Η δυσλεξία είναι καθαρά πρόβλημα αποκωδικοποίησης του προφορικού λόγου στο γραπτό. Αυτή είναι η αμυγής δυσλεξία που λέμε εμείς οι ειδικοί, εμείς οι θεραπευτές. Τώρα το θέμα μας είναι ότι ένας μαθητής δυσλεξικός πολλές φορές μπορεί να έχει πρόβλημα στο να γράφει, μπορεί να είναι, δηλαδή να μην είναι καθαρά δυσλεξία, να είναι μόνο δυσγραφία. Να είναι πρόβλημα στο να διαβάζει, να μην είναι δυσλεξία, να είναι δυσαναγνωσία, πιο εξειδικευμένη κλάδη της γενικευμένης εικόνας που έχουμε όλοι για την έννοια δυσλεξία, για τον όρο δυσλεξία. Οπότε μπορεί να έχουμε κακό γραφικό χαρακτήρα, ο οποίος αποτυπώνεται με το κείμενο των παιδιών, να μην διαβάζεται και οι ίδιοι να μην μπορούν να διαβάσουν πολλές φορές οι μαθητές τα γράμματά τους, άνισα κενά, πότε πολύ μεγάλη απόσταση από τη μία λέξη στην άλλη, πότε κολλημένα γράμματα. Άνισο μέγεθος, πότε πολύ μεγάλα, πότε πολύ μικρά γράμματα. Να πηδάει λέξεις. Πότε να επαναλαμβάνει λέξεις ή να πηδάει λέξεις, πολύ καλά είπατε. Δηλαδή να λείπει μια λέξη από το κείμενο. Να αφήνει μισοτελειωμένες λέξεις όσον αφορά στη γραφή. Τώρα, λάθος, κακό πιάσιμο του μολυβιού. Υπάρχει κάποια ηλικία συγκεκριμένη που μπορεί κάτι να αρχίσει ή να περάσει, να κάνει ένα τεστ ή να δει αν το παιδί του έχει κάποιο πρόβλημα. Αρχίζουμε από κάποια ηλικία, δηλαδή του ενός, του δύο, των τριών χρόνων, ή πρέπει να μεγαλώσει. Θα μπορούσα να ολοκληρώσω λίγο, να μιλήσουμε για τη γραφή και να πούμε και την ανάγνωση που είναι πολλά τα προβλήματα εκεί. Γιατί την αφήσαμε. Γιατί πάμε σε ένα μεγαλύτερο παιδί τώρα που είναι στην ανάγνωσή του. Γιατί η ανάγνωση, πολλές φορές τα παιδιά δεν μπορούν να διαβάσουν σωστά τις λέξεις, διαβάζουν άλλες λέξεις από αυτές που είναι πραγματικά. Μπορεί να διαβάζουν πολύ γρήγορα ή πολύ αργά, με διαταραχές ρυθμού. Μπορεί να διαβάζουν κομπιαστά έτσι, και με πολύ κόπο, κοπιώδης χαρακτηριστική ανάγνωση. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν αυτό που διαβάζουν, να χρειάζεται να διαβάσουν πολλές φορές ή να μην θυμούνται αυτά που διαβάζουν. Έτσι λοιπόν έχουμε μία εικόνα της δυσλεξίας στο γραπτό και στο γραπτό λόγο, στο στην γραπτό. Ανάγνωση και στη γραφή. Πάντα μιλάμε μόνο για γραπτό. Ανάγνωση και γραφή χωρίζουμε όμως την κατηγορία αυτή. Τώρα την ερώτηση μπορείτε να την επαναλάβετε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Για το αν η ηλικία παίζει ρόλο. Δηλαδή, βέβαια στην γραφή σίγουρα θα πρέπει να είναι σε μια ηλικία που το παιδάκι πάει σχολείο και μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα. Αλλά πού μπορούμε να ξεκινήσουμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο σύνδρομο, από ποια ηλικία μπορεί να το καταλάβουμε. Από πιο πριν δηλαδή. Πριν ας πούμε φανεί πιο έντονο στο σχολείο πια. Πραγματικά. Δεν θα τολμήσω, αυτή είναι η σωστή λέξη που να χρησιμοποιήσω, θα τολμήσω να πω ότι η δυσλεξία
μπορεί να φανεί από 5 χρονών, από την προσχολική ακόμα ηλικία. Αχα. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι. Όχι μερίδα. Μικρότερο. Από 4-5 χρονών. Εντάξει, μικρότερο ασχολούμαστε με την προφορικό ρόλο. Θα τολμήσω λοιπόν να πω ότι και από αυτές τις ηλικίες μπορούμε να δούμε σημάδια που λέμε ότι μάλλον θα φανεί η δυσλεξία. Μάλλον. Δεν μπορείς να πεις οπωσδήποτε. Ποια είναι αυτά τα σημάδια? Για παράδειγμα, το παιδάκι στην ηλικία των 5 ετών θα πρέπει να σταθεί για κάποια δευτερόλεπτα στο νέο του πόδι. Ναι. Να έχει πολύ καλό οπτικοκινητικό συντονισμό, να μην χάνεται, να μην χτυπάει. Ναι. Θα πρέπει να υπακούει εντολές. Πήγαινε στο άλλο δωμάτιο και φέρουμε τα παπούτσια σου. Θα πρέπει να τα κάνει αυτά. Θα πρέπει να κάνει ένα κύκλο. Θα πρέπει σιγά σιγά να κάνει και ένα τετράγωνο σε αυτές τις ηλικίες. Ξεκινάνε πρώτα τα παιδάκια με τον κύκλο μας. Ένα πολύ κύκλο πιο εύκολο. Με την ανάποδη φορά. Είναι πολύ πιο εύκολο και πάντα όλα συνδυάζονται. Δηλαδή, όταν το παιδάκι καταλαβαίνει, όταν ο εγκέφαλος, να μιλήσουμε πιο χημικά, όταν ο εγκέφαλος καταλαβαίνει το σώμα του στο χώρο, ιδιοδεκτικότητα λέγεται η αίσθηση, αυτή η έκτη αίσθηση όπως λέω εγώ. Όταν ο εγκέφαλος λοιπόν καταλαβαίνει σωστά το σώμα του στο χώρο, αρχίζει το παιδάκι φτιάχνει ένα κύκλο με την ανάποδη φορά ακόμα και όταν είναι πλήρως καταναμημένη το σώμα στο χώρο, αρχίζει και κάνει την κάθετη γραμμή, ότι ξέρει απολύτως πότε είναι εξαπλωτό, κάνει την οριζόντια πότε είναι όρθιο το παιδάκι και σε έχει κλειστά τα μάτια του και όταν λυθεί κυρίως αυτά, σε μεγαλύτερη ηλικία, 5,5 με 6, φτιάχνει το τριγωνάκι του, το πρώτο του τρίγωνο. Οπότε βλέπουμε τα παιδάκια που φτιάχνουν σπιτάκια, φτιάχνουν τετραγωνάκια, φτιάχνουν άνθρωπο. Οπότε ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει τα μάτια του, το στόμα του, τα αυτιά του, όπως τα χεράκια του. Όπως αποτελείται από κύκλους. Τα πρώτα. Γιατί έχει να κάνει γενικά και με την αντίληψη. Δηλαδή, πώς καταλαβαίνει το παιδάκι τον άνθρωπο. Ναι, τον βλέπει σαν όγκο. Έτσι. Αν ένα παιδάκι δεν έχει καλή κινητικότητα στα δάχτυλά του. Και υπάρχουν και τεστ ζωγραφικής που χρησιμοποιούνται και από το 1915 έχω διαβάσει τεστ μέχρι σήμερα. Που εστιάζουν στο ότι ένα παιδάκι έχει προβλήματα ακουστικής επεξεργασίας, ακουστικές φωνολογικές δυσλεξίες, δεν θα βάλει αυτιά στη ζωγραφιά του, για παράδειγμα. Ένα παιδάκι το οποίο έχει κινητικά προβλήματα λεπτής και αδρής κινητικότητας, δηλαδή χοντρές κινήσεις, απλές κινήσεις, να φορέσω τον μπουφάν μου και λεπτής να ζωγραφίσω κάτι ψηλού, να πετάξω γαντρούλες. Βλέπουμε ότι δεν θα βάλει δάχτυλα ή δεν θα βάλει καν χέρια, θα βάλει έναν όγκο για χέρια. Και δεν είναι καθόλου περίεργα αυτά. Εγώ πολλές φορές όταν βλέπω ένα παιδάκι, τα βάζω και μου ζωγραφίζουν ένα άνθρωπο. Και μετά από 6 μήνες θεραπείας ζωγραφίζουν έναν άλλον και δεν είναι πραγματικά, δεν είναι λίγες οι φορές που μου λέει το παιδάκι, αυτό δεν το έφτιαξα εγώ. Τι λέω, είδες πως ζωγράφισες πριν 3 μήνες ή πριν 6 μήνες, τόσο ορατά και όταν συζητάω και με τους γονείς και δημοσιαζόμαστε ομαδικά. Βέβαια. Είναι πραγματικά λες και παίρνω ένα 20, 30, 100 πτυχίο εκείνη την ώρα που βλέπω μαζί με τους γονείς και με το παιδί. Εδώ το λέτε και το ζείτε. Σκέψου που το ζείτε και τη στιγμή. Πραγματικά αναπνέω, δεν ξέρω αν παίρνετε αυτός ο αλκοολισμός μου με τη δουλειά μου. Το λέω. Πραγματικά αναπνέω με τη λογοθεραπεία. Βέβαια, δηλαδή βέβαια. Μου λένε πολύ, δεν κουράζεις όλη μέρα. Μπορεί να είναι το 12ο παιδάκι που βλέπω να πέφτεις κάτω στα γόνατα και να προσεγγίζεις το παιδάκι. Βέβαια. Θα κουραζόμουν. Γιατί πρέπει να πέσει και χαμηλά. Βέβαια. Σε ίση απόσταση που λέει για να έρθει κοντά του. Να μην σε βλέπει. Βέβαια, οπωσδήποτε. Θες να επικοινωνήσεις με το παιδί, πρέπει να σκέψεις κοντά του. Και βοηθάς και βλεμματική επαφή. Έτσι, έτσι. Να δώσουμε και μερικές πληροφορίες στους φίλους μας που επικοινωνούν και είναι και αρκετοί από ό,τι βλέπω. Η φίλη μας η Δέσποινα από την Κόρινθο μας ρωτάει σε ποια ηλικία το παιδί και με ποιο τρόπο μπορεί να αξιολογηθεί για σύνδρομο. Βέβαια, το είπαμε λίγο πριν. Για το σύνδρομο Ήλεν, λέτε τώρα. Ναι, ή για το σύνδρομο Ήλεν, μάλλον. Εφόσον μιλάγαμε για το Ήλεν, σίγουρα αυτό έχει πάρει. Για το σύνδρομο Ήλεν πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 ετών. Να είναι 5 ετών. Τουλάχιστον 5, ναι. Γιατί είναι εξειδικευμένες οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται, οπότε θα πρέπει να. Τώρα γενικά για άλλα σύνδρομα, σύνδρομα αυτισμού, που είναι πολλά και θα μιλήσουμε γενικότερα και άλλα. Από 1,5 χρονών, 2 πρέπει να απευθυνθούν σε ειδικό όταν υπάρχει θέμα στην ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο δυσλεξία και μόνο μαθησιακές διαταραχές. Πολλές διαταραχές, αυτισμός, Άσπεργκερ, αναπτυξιακές γενικά νευρολογικές διαταραχές, μεταμφιέζονται με τη μάσκα των μαθησιακών δυσκολιών στο σχολείο. Ενώ κάτι άλλο κρύβει από πάντα υπήρχε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην υπάρχει κάτι άλλο. Η κυρία Δάφνη από το κέντρο της Πάτρας μας λέει η κληρονομικότητα παίζει ρόλο στο σύνδρομο. Πάντα θα μιλάνε για το Ήρλεν, γιατί για το Ήρλεν μιλάνε μέχρι τώρα. Θα ξεκινήσω γενικά εγώ. Ότι και θέλετε ειδικά, θα το πω. Ξεκινήσω γενικά για να το πάω ειδικά. Τα παιδιά είναι ο καθρέφτης των γονέων.
τα παιδιά γεννιούνται από τους γονείς. Οπότε, οτιδήποτε έχουν τα παιδιά, υπεύθυνοι είναι οι γονείς. Μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί λέμε τι ωραία, μοιάζει το παιδί σε μένα, έχει τα μάτια μου, έχει τα μαλλιά μου. Είναι όμορφο, ξέρει να μιλάει επειδή μοιάζει σε μένα. Από μόνο την άλλη, για την όμως, εικόνα του, όμως. Όταν έχουμε πρόβλημα όμως. Α, όχι σε μένα. Εσύ φταίς γιατί η θεία σου ήταν δυσλεξική. Α, εσύ φταίς γιατί είχες μία μαμά που τράβλιζε. Είχες ένα ξαδερφάκι που τράβλιζε. Έτσι, έτσι. Οπότε είναι κατά βάση κληρονομικά όλα. Και το σύνδρομο Ίρλεν είναι κατά βάση κληρονομικό και αυτό. Πάμε από το γενικό στο ειδικό. Για να το ξεκαθαρίσω. Σε ερευνητικό επίπεδο, αξιολογούσα δωρεάν τους γονείς σε περίπτωση που έβρισκα το σύνδρομο Ίρλεν σε παιδάκια και για να είμαι ειλικρινής, 90%. Υπήρξε τουλάχιστον ένας γονέας με το σύνδρομο Ίλεν. Δεν είναι καθόλου, καθόλου μικρό ποσοστό. Ναι. Το ερευνητικό ποσοστό. Ναι. Η κυρία Ζωή από την Αθήνα, από ό,τι ακούμε, έχουμε πολλά. Θέλουμε πολλά να μάθουμε. Καλό είναι αυτό. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Πιστεύω. Η κυρία Ζωή από την Αθήνα, λοιπόν, λέει, μας ρωτάει μάλλον, ο γιος μου πάρα πολλές φορές, ακόμα και στο σχολείο, κολλάει το βλέμμα του και αφαιρείται. Είναι κάποιο σημάδι που χρήζει εξέταση. Αυτό οπωσδήποτε χρήζει εξέτασης. Τώρα και ας γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, το κολλάει το βλέμμα του μπορεί να είναι πολλοί παράγοντες. Σημαίνει ότι ο εγκέφαλος δεν είναι ομαλά, δεν mm-hmm. επικοινωνεί ομαλά με το περιβάλλον. Mm-hmm. Υπάρχει κάποια υπερφόρτωση για να κολλήσει το βλέμμα. Στην περίπτωση της ακουστικής επεξεργασίας δεν μπορεί να οργανώσει όλους τους ήχους που ακούει, είτε είναι το περπάτημα της δασκάλας, είτε είναι ο ήχος του υπολογιστή που ακούω εγώ τώρα, είτε είναι τα τηλεφωνήματα που ακούω. Δεν με ενοχλούν στη συγκέντρωσή μου να πω αυτό που θέλω να πω. Γιατί είτε ακόμα συγκεντρωμένος. Και οι ήχοι που ακούω κάνοντας το σακάκι μου, επειδή κινούμε, όλα αυτά έχουν γίνει ένα τραγούδι μες στον εγκέφαλό μου, το οποίο ο εγκέφαλος δεν το ακούει. Είναι ένα λευκό θόρυβος που έχουν γίνει. Δεν μου διασπά την προσοχή. Όταν υπάρχουν θέματα σε αυτά, ένα σύμπτωμα μπορεί να είναι αυτό. Τώρα ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της οπτικής αντίληψης. Του συνδρόμου Ίρλεν, το οποίο παλιότερα λεγόταν σκοτώπι ξενστήφιδη σύνδρομ, πριν από το 1983 που πήρε το όνομα από την κυρία Helen Ίρλεν. Όταν έχουμε οπτική διαταραχή, οπτικοαντιληπτική διαταραχή, μην μπερδευόμαστε με τους οπτικούς και τους οφθαλμιάτρους, όταν έχουμε οπτικοαντιληπτική διαταραχή, το σύνδρομο δηλαδή Ίρλεν, τότε η πολλή ακτινοβολία, το πολυτοφθόριο, ο λευκός φωτισμός ή ο έντονος φωτισμός, δεν είναι απαραίτητα ένα λευκός φωτισμός. Η λευκή σελίδα, η έντονη δραστηριότητα να κοιτάζω το δάσκαλό μου στα μάτια ή το γράμμα σε συγκεκριμένη απόσταση και να εστιάζω επίμονα στο γράμμα ή όταν κάνω μια πράξη στο νούμερο. Η έντονη οπτική δραστηριότητα, όλα αυτά, αν ο εγκέφαλος δεν μπορεί να επεξεργαστεί κάποιες από τις ακτινοβολίες του φυσικού φωτός, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Από κάποιο σημείο και μετά, η υπερφόρτωση τον κάνει είτε να διαβάζει χωρίς να καταλαβαίνει, είτε να μην παρακολουθεί, είτε να μην συγκεντρώνεται όπως πολύ σωστά είπατε, είτε να είναι επιθετικός, είτε να μην μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να κοιτάει σε ένα σημείο όπως έκανα ακριβώς τώρα εγώ. Mm-hmm. Βγαίνει σε διάφορες μορφές το σύμπτωμα, εξαρτάται από τον άνθρωπο, τη μονάδα κάθε φορά. Ο κύριος Στράτος από την Χαλκίδα μας λέει πως το παιδί του και κερδίζει όταν μιλάει και πολλές φορές απομονώνεται και βάζει το δάχτυλο στο στόμα. Mm-hmm. Επίσης λέει και όταν διαβάζει κάνει διακοπές. Η ηλικία του λέει είναι 11 χρόνων. 11 χρόνων. Αυτό δεν είναι ασφάλεια. Ποια είναι τώρα αυτή. Είναι, το παιδί του λέει και κερδίζει και πολλές φορές απομονώνεται και βάζει το δάχτυλο στο στόμα και το διαβάζει και κάνει διακοπές. Μάλλον τι να είναι αυτό, ίσως τον απασχολεί μάλλον. Τι να είναι αυτό που του συμβαίνει του παιδιού, αν χρειάζεται βοήθεια. Αυτό εμένα μου φαίνεται τραυλισμός, έτσι όπως το ακούω στον αέρα. Ναι, και όταν λέει και τραυλισμός, πολλές φορές μπορεί να περάσει και στην ανάγνωση. Αν και είναι πιο δύσκολο να περάσει στην ανάγνωση. Όμως είναι πάρα πολλές φορές που περνάει στην ανάγνωση. Και όσο πιο πολύ αυτοματισμό έχουμε, τόσο λιγότερα είναι τα συμπτώματα. Δηλαδή λιγότερο στην ανάγνωση, ακόμα λιγότερο στο τραγούδι, ακόμα λιγότερο σε κάτι άλλο. Και συγχρόνως το δάχτυλο στο στόμα είναι ανασφάλεια. Αυτό είναι ανασφάλεια και στην ηλικία των 11 ετών. Να κλείνεται στον εαυτό του. Οπωσδήποτε ο τραυλισμός έχει κοινωνικοποιηθεί. Έχει πάρει κοινωνική διάσταση και ψυχολογική διάσταση και χρειάζεται στην ίσως χρειάζεται έναν παιδοψυχολόγο στην προκειμένη περίπτωση. Χρειάζεται και λόγο θεραπευτή, λόγο παθολόγο για να εκπαιδευτεί σε τεχνικές τόσο αυτό όσο και το οικογενειακό, το κοινωνικό περιβάλλον. Καθώς και
και παιδοψυχολόγο, ψυχολόγο, οπωσδήποτε, ναι, να δει ποια είναι η ψυχολογική και κοινωνική διάσταση. Από πού είναι, ποια είναι η ρίζα του. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις επιμένουμε η θεραπεία του τραυματισμού, που κάποιοι θεραπευτές πιστεύουν άστο να μεγαλώσει λίγο, να αρχίσουμε στα 5, στα 6, στα 7. Πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Και αποδεδειγμένο παγκοσμίως με έρευνες πάνω στον παιδικό τραυματισμό. Καλύτερα να το πιάσουμε τον τραυματισμό στα 3, στα 4, ακόμα και στα 2. Γιατί εκεί τώρα είναι τόσο εύπλαστα όλα, τόσο κανείς δεν κρίνει κανέναν, τόσο το παιδάκι δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, τόσο τα άλλα παιδάκια όλο και κάποιο δεν μιλάει. Να πλαστεί πιο δεν καλύτερα. Έχει κοινωνικοποιηθεί. Και ξέρει, και είναι αυτό το κατά βάση βασικό για μένα το Α και το Ω. Είναι να εκπαιδευτεί ο γονέας, να μην αγχωθεί ο γονέας και εδρεώσει το πρόβλημα. Γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις που θα εδρεωθεί ο τραυματισμός, πολλές φορές μπορεί να είναι κάτι να περάσει. Ένας λάθος όμως χειρισμός θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και θα εδρεώσει πρόβλημα το οποίο δεν ήταν να εδρεωθεί. Μάλιστα. Μου λένε να σας ξαναδώσω το τηλέφωνο και πάλι, ίσως δεν το έχετε ακούσει κάποιοι, στο 3-261-0. Και το τηλέφωνο μας είναι 326-199-261-0-326-199-99. Μπορείτε να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο Στέλιος από τη Σπάρτη ρωτάει σε ποιους φορείς χρειάζεται ο γονιός να απευθυνθεί για μια εκτίμηση. Υπάρχουν δημόσια. Δεν μας αναφέρει για ποια, βέβαια, για ποιο θέμα, ναι, αλλά. Που τώρα υπάρχουν τα δημόσια τα ΚΕΔΗ. Ναι, ναι. Το ιδιωτικά. Που αξιολογούν πολλά το πρόβλημα. Ναι, που αξιολογούν την διδαξία, μα είχε διδαχθεί. Αν ενδιαφέρεται ο κύριος. Πώς είπαμε, Στράτος. Ο κύριος Τέλιος από τη Σπάρτη. Αν ενδιαφέρεται για να πάρει μια γνωμάτιση την οποία θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσει για να μπει το παιδί του σε ένα τμήμα ένταξη, για παράδειγμα. Ή να το χειριστούν κάπως διαφορετικά στο σχολείο. Καλό θα ήταν να απευθυνθεί στα ΚΔΑΗ, πρώην ΚΔΑΗ, τωρινά ΚΕΔΗ. Που είναι δημόσιο να πάρει αυτή, για να, να πάρει αυτό το πιστοποιητικό, ας το πούμε, ναι, στο σχολείο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δεκάδες ιδιωτικά κέντρα. Που... Ακόμα και στο δικό σας δίνετε τέτοιες πιστοποιήσεις. Βέβαια. Και μάλιστα πολύ αναλυτικές. Νευρολογική ανάπτυξη του παιδιού, ψυχοκινητικοί παράγοντες, εργοθεραπευτικοί παράγοντες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να απευθυνθείτε και στον κύριο Μπουχαζιά, όπου θα το πούμε και μετά σε λίγο προς το τέλος, θα πούμε και πού έχει το ιατρείο του, το κέντρο του. Να πάμε και σε μια άλλη φίλη, η Κυριακέτη από την Τρίπολη, λέει πως ο γιος μου είναι στην 5η δημοτικού και έχει ένα γραφικό χαρακτήρα που δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ τι γράφει. Αυτό μπορεί να διορθωθεί και τι μπορεί να σημαίνει. Εκεί είναι τα πολύ δύσκολα. Από τα πιο δύσκολα. Από τα πιο δύσκολα, γιατί είναι η ηλικία τέτοια. Και δεν ξέρουμε το παιδί πώς είναι. Υπάρχουν μαθητές αυτής της εικόνας που ακούω τώρα που είναι... Μην ακούσω για μολύβι, μην ακούσω για δάσκαλο ή δασκάλα, μην ακούσω για θεραπευτή ή θεραπεύτρια, σε σκότωσα. Μου έχουν τύχει περιπτώσεις τέτοιες και πραγματικά το θεωρώ θαύμα για μένα. Αφού στην κλινική μου έχω βάλει φωτογραφίες πριν και φωτογραφίες μετά. Πολύ κρίμα που δεν σκέφτηκα να φέρω μία. Ένα πολύ ωραία περίπτωση. Δηλαδή είχα παιδάκι που έγραφε, αφού το λέω και να τριχιάζω πραγματικά, είχα παιδάκι που έγραφε το γράμμα και έπιανε 2 με 2,5 σειρές τετραδίου παιδικού. Και μετά από ένα χρόνο μιας θεραπείας έβλεπες που δεν διάβαζε οπωσδήποτε κανείς, ούτε το ίδιο. Και τώρα στέκεται όχι μόνο πάνω στη γραμμή, είναι καλύτερα και από τα δικά μου. Έτσι μου είπε η συγκεκριμένη μαμά. Κύριε Βαγγέλη, επιτρέψτε μου να σας πω, μου λέει ότι γράφει καλύτερα ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Κώστας. Ωραία. Από εσάς. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει θεραπεία. Ναι. Έχει να κάνει βέβαια, γιατί αυτές οι ηλικίες είναι οριακά. Εγώ από 10-12 χρονών τον θεωρώ ενήλικα το μαθητή που έρχεται να με δει. Αν δεν θέλει να θεραπευτεί, θα πρέπει να κάνουμε μια εξειδικευμένη συζήτηση με τους γονείς, με τον ψυχολόγο, να δούμε τι θα επιλέξουμε και αν θα επιλέξουμε. Γιατί συνήθως αυτές οι ηλικίες μπορεί να επικοινωνήσει, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να μπορέσει να. Βέβαια. Και έχουν και απαιτήσεις τα παιδιά, διεκδικούν σε αυτές τις ηλικίες. Και αυτές οι δυσγραφίες, αυτές οι δυσλεξίες επηρεάζουν την επιθετικότητα, επηρεάζουν το χαρακτήρα, να το πω γενικότερα. Οπότε γίνεται ίσως πιο. Και η επίθεση, μάλλον του φαίνεται κακία του παιδιού, γίνεται πιο σκληρό. Κακία δεν θα το έλεγα, γιατί όχι, κανένα παιδάκι δεν είναι κακό. Κακία είναι λάθος έκφραση δική μου. Αλλά γίνεται. Αμήνεται με επίθεση. Είναι παιδάκια που έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Είμαι βλάκας εγώ, το ξέρουν όλοι. Είμαι χαζός, είμαι σκουπίδι, δεν τα καταφέρνω καθόλου καλά. Γιατί ίσως έχουν κάποιοι ακούσει. Από κάποιους μάλλον έχει ακούσει το ξέρουνε, ότι είσαι βλάκας, ας πούμε, δεν μπορεί να καταλάβει να διαβάσει. Κύριε Κλήρη, το ξέρουν πολύ πολύ καλά
ότι δεν διαβάζουν όπως οι άλλοι μαθητές. Το ξέρουν από πρώτο χέρι. Το ίδιο το παιδί. Βέβαια, το καταλαβαίνει. Το βλέπει. Δεν είναι ότι το αντιλαμβάνει, το βλέπει. Ότι ο διπλανός του κάνει καλά γράμματα και είναι, γράφει άνετα. Σαν να παίζει παιχνίδι του ίντερνετ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Βλέπει ότι το άλλο παιδάκι διαβάζει γρήγορα. Και εγώ γιατί δεν μπορώ να διαβάσω. Το ξέρει από πρώτο χέρι. Στο πετσί του το βιώνει αυτό. Και το θλιβερό είναι ότι πολλές φορές. Μπορεί και εμείς και στην οικογένειά μου να έχει γίνει. Είδες το Γιωργάκη που διάβασε όλα τα μαθήματά του. Είδες τη Μαρίνα που γράφει, που διαβάζει γρήγορα. Εσύ γιατί δεν προσπαθείς. Ή ο δάσκαλος. Κοίτα τι ωραία που το κάνει ο Κώστας. Εσείς δεν. Δεν το κάνεις καλά. Το θέμα είναι πού η άμυλα είναι αυτό που λέει, που mm-hmm. είναι όρος mm-hmm. σαν ελληνική λέξη άμυλα, ο συναγωνισμός. Ναι, 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 ναι. Και πού η άμυλα έχει να κάνει με το σε δείχνω και το είσαι ο κατώτερος. Πού mm-hmm. πρέπει να συναγωνιστεί το παιδί και πού mm-hmm. δεν πρέπει να εστιάσουμε στη διαφορετικότητα. Mm-hmm. Και να πάμε στην επόμενη φίλη μας, στην κυρία Γιώτα από τον Πύργο. Η κόρη μου λέει είναι στη Δευτέρα Δημοτικού και όταν διαβάζει δεν μπορεί να προσκυθεί σε αυτό που διαβάζει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει αυτό που διαβάζει. Mm-hmm. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πάρα πολλοί παράγοντες μετέχουν. Ναι. Στο πόσο ολοκληρωμένος είναι ο γραπτός λόγος, τα μηνύματα που λαμβάνει. Πάντως από ό,τι συμπεραίνουμε από τις ερωτήσεις. Το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο σε ό,τι έχει σχέση με την γραφή. Mm-hmm. Είναι πολύπλοκη η γραφή, είναι πολύπλοκη. Είναι πολύπλοκο πράγμα. Είναι πολύπλοκη δράση, όπως λέω. Ναι. Δηλαδή, έχουμε να σκεφτώ τι θα γράψω. Έχουμε ναι. να οργανώσω αυτό που θα γράψω. Mm-hmm. Έχουμε να πιάσω το μολυβάκι σωστά. Έχω να φτιάξω το σωστό σχήμα. Έχω να βάλω τόνους. Έχω να βάλω τελείες. Έχω να ξεκινήσω με μεγάλο. Να γράψω με μικρά στην πορεία. Έχω να αφήσω κενά. Ναι, 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 είναι πραγματικά πολύπλοκη η γραφή και ναι, 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 σίγουρα. Και πάμε στον κύριο Κώστα από το Αίγιο. Ποιο είναι το πρόβλημα, λέει, η αιτία που τα τελευταία χρόνια τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολία μάθησης. Μια γενικότερη ερώτηση. Ποιο είναι το πρόβλημα, λέει, η αιτία και που τα τελευταία χρόνια τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολία mm-hmm. στη μάθησή τους. Ίσως υπήρχαν όμως και πιο παλιά, απλά δεν μπορούσαμε να το αντιλαμβανόμαστε. Ότι τώρα τελευταία έχουν αυξηθεί τα προβλήματα. Ναι, μάλλον αυτό λέει. Γιατί, ναι. γιατί αντιμετωπίζουν. Πραγματικά τώρα τελευταία τα προβλήματα έχουν αυξηθεί. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Mm-hmm. Όχι πως δεν υπήρχαν. Έτσι ακριβώς. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπήρχαν πριν 30 ή πριν 50, πριν 100 mm-hmm. χρόνια. Ακριβώς. Αυτό που αλλά λέω δεν μπορούσαμε να τα εξηγήσουμε. Έτσι, αυτό που λέω πάντα είναι ότι οι συνθήκες κάνουν το πρόβλημα. Mm-hmm. Πριν 100 χρόνια δεν μας ενδιαφέρει κανείς αν διαβάζει. Κάναμε 5-10 παιδάκια, έκαναν οι Έλληνες. Μεγάλο κουτσό, το έχω ακούσει αυτό. Ναι. Είχαμε και ένα που δεν περπατούσε καλά, δεν μας πείραζε. Εντάξει, ναι. και αυτό θα μεγαλώνει μαζί με τα υπόλοιπα. Και πέραν από το χαμηλό επίπεδο, χαμηλή παιδεία, χαμηλή γνώση, πέρα από το επίπεδο που δεν γνωρίζανε τότε πριν 30 χρόνια, 40, πλέον έχουν αυξηθεί και οι απαιτήσεις. Τώρα δεν υπάρχει παιδί που δεν μπορεί να διαβάζει, που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει υπολογιστή, που δεν μπορεί να διαβάσει από τον υπολογιστή, να χρησιμοποιήσει εξειδικευμένες απαιτήσεις δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Έχουν αυξηθεί πολλές απαιτήσεις και δεν πρέπει τίποτα να μένει στην τύχη τώρα πια. Mm-hmm. Η συνεχής ανάγκη λοιπόν για καλή επίδοση αυξάνει τα προβλήματα. Mm-hmm. Και ένα τελευταίο, τώρα που το σκέφτηκα, είναι ότι και ο υπολογιστής που έχει μπει πάρα πολύ στη ζωή μας, ναι, μεν βοηθάει από ένα. Από την άλλη, από μία πλευρά. Όλα τα πολλά μαθήματα έχουν γίνει διαδραστικά. Έχουμε πίνακες, έχουμε υπολογιστές. Όμως έχει περισσότερη ακτινοβολία. Οπότε κάποιες ήπιες μορφές, για παράδειγμα του συνδρόμου Ήλεν που θίξαμε, έρχονται στην επιφάνεια. Εδώ ο υπολογιστής πολλές φορές, από ό,τι λένε και ό,τι λέει και η επιστήμη, μπορεί να φέρει και επιληψία. Mm-hmm. Φωτοεπιληψίες. Είναι αποδεδειγμένη. Υπάρχει αυτή η επιληψία mm-hmm. που ευθύνεται στο φως mm-hmm. και πολλές φορές συνυπάρχει μαζί με το σύνδρομο Ήλεν. Mm-hmm. Κυρία Ειρήνη από την Αγία Σοφία μας ρωτάει, το παιδί μου όταν διαβάζει παραλείπει γράμματα και είναι ανησυχητικό. Αν είναι ανησυχητικό, συγγνώμη. Mm-hmm. Παραλείπει γράμματα, μάλλον είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως για την δυσλεξία. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν ένα παιδάκι τώρα παραλείπει γράμματα, καταρχήν αν είναι στην αρχή της πρώτης δημοτικού για παράδειγμα, mm-hmm. δεν μας ενοχλεί. Mm-hmm. Τώρα. Όταν παραλείπει γράμματα και είναι στη Δευτέρα Δημοτικού για παράδειγμα, τότε είναι ένα σημάδι κάποιου προβλήματος. Όμως θα πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα πραγματάκια. Θα πρέπει να υπάρχει τρία συμπτωματάκια ναι, μαζί, ναι, ναι. τέσσερα συμπτωματάκια μαζί. Mm-hmm. Τώρα αν παραλείπει γράμματα και τα καταφέρνει, μπορεί να μην είναι πρόβλημα. Ναι, ναι, γενικά ναι. όμως αυτό είναι οπωσδήποτε μια ένδειξη δυσαναγνωσίας. Αλλά καλό είναι να, να πέρασε από κάποιο κέντρο, να βέβαια, να δει, να ή προληπτικά. Να ή προληπτικά. Ναι, γιατί τώρα δεν θα ήθελα και εγώ να πω δηλαδή
κάποιο το οποίο δεν είναι πρόβλημα. Όχι, για κάποιο πράγμα, για κάποιο σύμπτωμα το οποίο δεν είναι πρόβλημα, να πω ότι είναι πρόβλημα και να τους αφήσω. Όταν δεν το γνωρίζεις, βέβαια. Ή για κάτι που είναι πρόβλημα, να πω ότι δεν είναι πρόβλημα και να τους αφήσω να κοιμούνται στον κόσμο τους, για παράδειγμα. Εάν δεν το δεις από κοντά και δεν το. Ναι, και αυτό μπορεί να συνοδεύεται, μπορεί κάποιες φορές να μην να παραλείπει και λέξεις ή και να πηδάει γραμμές, να μην διαβάζει δηλαδή, να διαβάζει πάλι την ίδια γραμμή. Μπορεί να έχουμε και τέτοια συμπτώματα. Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο. Δέχεστε στο κέντρο σας, στην κλινική σας, και μικρά σε ηλικία άτομα, αλλά και μεγαλύτερα, έτσι, που έχουν προβλήματα μετά από ένα κεφαλικό επεισόδιο. Έτσι, βέβαια. Είναι. Και πάλι αυτό συμβαίνει για να επαναφέρει το λόγο του. Όπως είπαμε, λόγο. Είναι σαν να μαθαίνει από την αρχή πάλι. Έτσι, λόγο, παθολόγος, παθολογία του λόγου, θεραπεία του λόγου. Ο λόγος δεν είναι μόνο για τα παιδιά, δεν είναι μόνο για τους μαθητές, ακριβώς, δεν είναι μόνο γραπτός και προφορικός για παιδιά ή για όλο το ανθρώπινο είδος. Είναι για όλη την ηλικία, από 0 μέχρι 99. Και πολλά προβλήματα. Κάποιος είναι ενήλικας, 50, 60, 40 χρονών, άνθρωποι πολύ δραστήριοι, με πολύ καλή κοινωνική και επαγγελματική θέση που απαιτούν να επανέλθουν γρήγορα, παθαίνουν ένα εγκεφαλικό, και είναι και της μόδας στις μέρες μας. Και έχει οπότε, ξεκινήσει δυστυχώς από μικρή περιοχή. Έτσι, βλέπουμε μικρούς με καρδιά. 45, 50. Οπότε, εφόσον ο εγκέφαλος είναι πληγωμένος, υφίσταται βλάβη, κατεβαίνουν οι λειτουργίες χαμηλά στο εγκεφαλικό στέλεχος, οπότε ξαναγυρίζει ο άνθρωπος ο ίδιος στην παιδική, στην βρεφική ηλικία. Οπότε βλέπουμε μπορεί να χάσει. Πολύ πίσω. Βέβαια. Μα γι' αυτό χάνουμε και την ομιλία. Δεν χάνει μόνο το λόγο. Δεν χάνει μόνο το λόγο, αλλά και γενικά και εγκεφαλικά. Βέβαια. Πέφτει. Μπορεί να έχουμε και προβλήματα στην κίνηση. Ναι, βλέπουμε πολλοί που δεν μπορούν να κινήσουν το δεξί μέρος του σώματός τους, για παράδειγμα. Σωστά. Οπότε βλέπουμε ότι άνθρωποι μπορούν να μιλήσουν, να λέμε, να καταλαβαίνουν αυτά που λένε και να μην κατανοούνται από άλλους τι λένε. Μπορεί να δυσκολεύονται να πούνε καθαρά τους ήχους. Μπορεί να μην μπορούν να πούνε τίποτα. Η μόνη διαφορά στον ενήλικα είναι ότι το ξέρει πολύ καλά αυτό το αυτόματο και πιστέψτε με, είναι πολύ χειρότερα. Γιατί το παιδάκι δεν το έχει ζήσει πως είναι να μιλάς με μια τέλεια άρθρωση και να λες εκατοντάδες λέξεις το λεπτό. Χωρίς, όπου αυτό το σφίξιμο της ψυχής του και δημιουργεί χειρότερα δηλαδή, προβλήματα. Θέλει να και πει δεν μπορεί. Και να μην μπορεί. Και μάλιστα να, οι άλλοι να τον βάζουν στο περιθώριο ή να κάνουν ψέμα ότι τον καταλαβαίνουν ή να ντρέπονται και να αγχώνονται. Πολύ πολύ γρήγορα παίρνει η κοινωνική διάστρεψη, ψυχολογική και κατάθλιψη. Και... άρα και θέλει και καλή αγωγή. Και εκεί λοιπόν μετράει η διεπιστημονικότητα. Και αυτές τις περιπτώσεις, να πω ότι μέσα σε ένα τρίμηνο εξάμηνο έχουμε ολική επαναφορά σε πολλές περιπτώσεις. Σε τόσο μικρό διάστημα. Ναι. Γιατί μετά, όταν μείνουν αυτά τα προβλήματα, μια δεξιότητα του εγκεφάλου που λέγεται πλαστικότητα εδραιώνει. Ναι. Τα προβλήματα λόγου και ομιλίας στον αφασικό ασθενή. Και άλλες διαταραχές που αφορούν ενήλικες, δεν ξέρω αν θα θέλατε να θίξουμε. Γιατί όχι, ναι. Όσο περισσότερα μπορεί να τα συμπυκνώνουμε, που λέει λίγο, τα ερωτήματα. Λαρυγκεκτομία, για παράδειγμα. Ναι. Έχουμε τον αυτισμό. Μετά που είναι και ένα αυτισμός, σύνδρομο. Αυτισμός είναι από την. Πολλοί αυτισμοί είναι μέσα από τη μήτρα. Οι περισσότεροι αυτισμοί είναι μέσα από τη μήτρα. Γεννιούνται με τον αυτισμό τα παιδάκια. Αυτισμός δεν γίνεται μετά τη γέννηση. Όχι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να θεωρηθεί επίκτητος και υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά, το να πω, που λέγανε το παιδί μου μέχρι τα 1,5 μιλούσε κανονικά. Για πολλούς και διάφορους λόγους, η προδιάθεση υπήρχε όμως, για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν θα ήθελα να δείξω. Μπορεί να γίνει αυτισμός. Αλλά είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό του αυτισμού που είναι μέσα από τη μήτρα αυτισμός. Δηλαδή έβλεπες το παιδάκι, το βλέπεις. Δηλαδή έχω δει παιδάκια στο φάσμα του αυτισμού από τόσο μικρά που δεν μπορείς να κάνεις ουσιαστική διάγνωση σε τέτοια ηλικία, που δεν αποκρίνονται στο ίδιο το χαμόγελο της μητέρας τους. Στην αγκαλιά και την ζεστασιά της μητέρας τους ή στο χαμόγελο του πατέρα τους, στο άγγιγμα του γενικού περιβάλλοντος, του κοινωνικού γενικά περιβάλλοντος. Και στην κλινική μας έχουμε πολλές θεραπείες που μπορούμε να μιλήσουμε για θεραπεία, δηλαδή δυσλεξίας, αυτισμού, ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες. Γιατί υπάρχουν θεραπείες που εστιάζουν σε πράγματα πολύ απλά. Δηλαδή, συγκεκριμένα φίλτρα μπορεί να φορέσει ένας ενήλικας στο φάσμα του αυτισμού ή με το σύνδρομο Άσπεργκερ, λειτουργικοί αυτισμοί που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, δηλαδή αυτοί οι ενήλικες. Να φορέσει φίλτρα και να αλλάξει η αντίληψή του, οπότε να αλλάξει και η διάθεσή του στον χώρο. Γιατί πολλά, πάρα πολλά
προβλήματα του αυτισμού και του Άσπεργκερ είναι αισθητηριακά. Λάθος ερμηνεία του περιβάλλοντος. Άρα, γιατί καταλαβαίνω, χρησιμοποιείται και κάποια όργανα, κάποια πράγματα, κάποια κείμενα. Ναι, έχουμε πολύ. Έτσι, δεν είναι μόνο ότι η εργασία που κάνετε, η επιστημονική προσφορά που έχετε, που δίνετε, είναι ο λόγος. Έτσι, αλλά δημιουργείται και πράγματα που χρησιμοποιείτε. Δεν είναι πολύ σωστά. Δεν βάζεις ένα άτομο απέναντι και του μιλάς. Όχι, δεν είναι. Έχουμε. Έχουμε ξεχάσει κατά πολύ ναι, το παλιό και τρόπο. Το μολύβι, τον παλιό τρόπο της λογοθεραπείας. Ναι, ναι, ναι. Και μην ξεχνάμε ότι η λογοθεραπεία ποτέ δεν ήταν έτσι. Mm-hmm. Δεν ήταν ότι ήταν παλιά έτσι. Mm-hmm. Απλά, δεδομένη της κατάστασης ότι η λογοθεραπεία δεν είναι ούτε 20 χρονών στην Ελλάδα, μόλις 18 χρόνων είναι που μιλάμε για λογοθεραπεία στην Ελλάδα, πολλοί μάθαν ότι η λογοθεραπεία είναι τετράδιον. Όμως πρέπει να θυμηθούμε ότι το τετράδιον, το θα γράψω, το καθαρά λέω, κάνω, είναι του ειδικού παιδαγωγού, είναι του δασκάλου. Εμείς έχουμε και άλλες μεθόδους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πέραν από το χαρτί και το μολύβι. Όχι ότι δεν αγοράζεται να χρησιμοποιήσουμε μολύβι, όμως πρέπει να γίνεται συνδυαστικό όλο αυτό. Και μια και είπατε για δάσκαλο. Ένας δάσκαλος γνωρίζει, είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει και να ενημερώσει και τους γονείς τους για πιθανά προβλήματα των παιδιών. Είναι καταρχήν υποχρεωμένος να γνωρίζει ένας δάσκαλος. Προσωπικά θαυμάζω το έργο του δασκάλου. Είναι κανείς ολονός της μάθησης και είναι και ιδιαίτερα δύσκολο να μπορείς να συμβαδίσεις 20-30 παιδάκια να κάνουν ένα συγκεκριμένο κανόνα. Και μάλιστα παιδάκια 5-6-7. Βεβαίως. Όμως λυπάμαι πάρα πολύ όταν να ξεκινήσω με το κακό να αφήσω το καλό για μετά. Λυπάμαι πραγματικά και πονάω όταν βλέπω δασκάλους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εντάξει να μην γνωρίζουν. Έστω επιφανειακά. Δεν θέλουν να μάθουν. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλές φορές μου έχουν καλέσει σύλλογοι να κάνω μια ομιλία και λυπούνται ότι έρχονται μόνο γονείς και δάσκαλοι να ενδιαφέρονται. Πραγματικά με λυπεί το γεγονός και δεν είναι λίγο το ποσοστό, είναι αρκετά μεγάλο. Έτσι, τρομοκρατικά μεγάλο. Mm-hmm. Και πραγματικά από την άλλη πλευρά, να πάμε και στο καλό, δεν ξεχνάω ότι το ξεκινήσαμε. Καλά, ναι. Επικροτώ και θαυμάζω και υποκλίνομαι πραγματικά. Στους ανθρώπους, στους επαγγελματίες που μπορεί να είναι και 10 και 20 και 30, ακόμα και 40 χρόνια στο χώρο της αγωγής, της εκπαίδευσης, της γενικής αγωγής, που ενδιαφέρονται να μάθουν και άλλα πράγματα. Γυράσκω ήδη διδασκόμενος. Γιατί ο πρώτος που θα δει τα συμπτώματα, που ξέρει το σύνολο και το παιδάκι που ξεχωρίζει, θα το καταλάβει από τους πρώτους μήνες που θα το πάρει στην τάξη του, είναι ο δάσκαλος. Ακριβώς. Και δεν έχει και τον παράγοντα, α είναι το παιδί μου, μπορεί και να θέλω τυφλό, α είναι το παιδί μου και εγώ το έκανα έτσι, η κληρονομικότητα που είπα, α είναι το παιδί μου, δεν θέλω να παραδεχτώ. Ο σχολικός εκφοβισμός επιβαρύνει την υγεία ενός παιδιού με κάποιο σύνδρομο? Θα ήθελα να γίνεται πιο συγκεκριμένο σχολικό εκφοβισμό, γιατί πάει το μυαλό μου σε πολλά πράγματα μαζί. Φοβάται το δάσκαλο, φοβάται τον τρόπο του δασκάλου, φοβάται γενικά το σχολείο, φοβάται τα παιδιά γύρω του. Mm-hmm. Φοβάται που ανταγωνίζεται ο καλός μαθητής μαζί του που δεν είναι τόσο καλός αυτός. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά γενικά του δημιουργεί ένα φόβο. Αυτός ο φόβος τον κάνει να κρίνεται περισσότερο το παιδί μέσα. Εκεί... ο φόβος του δημιουργεί θέματα. Είναι απόλυτα λογικό. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ δηλαδή ή να το πω κάποιος άλλος. Mm-hmm. Είναι λογικό ότι όταν ένα παιδί φοβάται είναι οπωσδήποτε τον θα μείνει ακόμα πίσω. Πιο πίσω. Το θέμα είναι ότι αυτές οι καταστάσεις που μου περιγράψατε εμένα μου δείχνουν στο υπόβαθρο ότι μπορεί το παιδί να έχει κάποιες πραγματολογικές κοινωνικές διαταραχές. Mm-hmm. Δηλαδή, κάποιο παιδάκι μπορεί να είναι αγοραφοβικό, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και αυτισμού και πολλών ψυχολογικών άρα διαταραχών. Άρα, τα συμπτώματά του αυτά δεν μπορεί να είναι απλά. Κάτι πίσω, ναι, του κάτι κρύβει. Πίσω υπάρχει. Mm-hmm. Ένα παιδάκι, για παράδειγμα, μπορεί να φοβάται την ανάγνωση επειδή δεν θέλει να το ακούνε. Για άλλη δεν επιτρέπεται. Τώρα δεν θέλει να το ακούνε. Επειδή υπάρχει ψυχική διαταραχή, αγοραφοβία, για παράδειγμα. Ναι. Επειδή υπάρχει ένα σοκ, πάλι ψυχική διαταραχή. Δεν θέλει να το ακούνε επειδή ξέρει ότι κομπιάζει, ξέρει ότι έχει πρόβλημα, ξέρει ότι κάτι τον ενοχλεί και φοβάται να το δείξει. Και πολλές φορές υπάρχει και ο χειρισμός του δασκάλου, του εκπαιδευτικού, πώς θα το χειριστεί. Πολλοί είναι αυτοί που τρομάζουν τα παιδιά, τα υποχρεώνουν στην καλή απόδοση και δημιουργείται άγχος. Οπωσδήποτε, ένα κομμάτι τώρα, ο σχολικός εκφοβισμός, η μαθησιακή διαταραχή γενικότερα δεν είναι μόνο στο παιδί, είναι και στο σχολείο. Μπορεί μια μαθησιακή διαταραχή η οποία είναι σε καλό επίπεδο στο μαθητή, σε μέτριο επίπεδο στο μαθητή, αν στο σχολείο είναι πολύ καλές συνθήκες,
τότε μπορεί να πάει σε ήπιο και να μην φανεί ποτέ. Mm-hmm. Γιατί η δυσλεξία έχει τρεις διαστάσεις, όπως μου αρέσει να λέω. Η διάσταση του σπιτιού, πώς αντιμετωπίζεται στο σπίτι, πώς δουλεύεται στο σπίτι και τι εικόνα έχουν οι γονείς για τη δυσλεξία του παιδιού, για τη διαταραχή του παιδιού γενικότερα, μην κολλάμε στη δυσλεξία. Η διάσταση του σχολείου, mm-hmm. το πώς αντιμετωπίζεται από το δάσκαλο, κυρίως από εκεί ξεκινάει ρόλο, και η διάσταση του ίδιου του παιδιού. Τι έχει ο ίδιος ο μαθητής. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό των ατόμων με δυσλεξία στην Ελλάδα, υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία, mm. ακρίβεια δεν γνωρίζω, ναι, δεν θα ήθελα να πω ψέματα. Ναι. Υπάρχουν στοιχεία όμως. Υπάρχει ένα ανησυχητικό ποσοστό δηλαδή. Μπορεί να μην είναι συγκεκριμένο, αλλά υπάρχει. Ναι, 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 υπάρχει. Και έχουν οπωσδήποτε ραγδαία αύξηση. Mm. Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και τρομακτική ραγδαία η αύξηση. Και όπως είπαμε πριν, προέρχεται από πολλές καταστάσεις. Γενικότερα, να πω τώρα που μου ήρθε στο μυαλό μια έρευνα που έχω διαβάσει. 5 στα 6 παιδάκια σε μια τάξη 25 με 30 παιδιών mm-hmm. έχει μαθησιακές δυσκολίες. 5 με 6. Α, 5 με 6. Ναι, ναι, ναι. 5 με 6 παιδάκια σε μια τάξη 25 με 30 25... μαθητών, όπως είπα. Ναι, σε αριθμό. Ναι. Όχι 5 στα 6. Να αφήσουμε λίγο αυτό και να πάμε, επειδή βλέπω ότι πραγματικά είστε παθιασμένος mm-hmm. και μου το περνάτε και πιστεύω ότι το περνάτε και στους φίλους. Πιστεύω μας. Να το περνάω θετικά. Θετικά, ναι, ναι. Το πάθος. Θετικά, έχει θετικά χαρακτηριστικά. Πιστεύετε ότι το επάγγελμα επηρεάζει την προσωπική και οικογενειακή ζωή τη δική σας? Τώρα, τη σημερινή εποχή. Ναι. Οπωσδήποτε. Ή αναπτύσσετε κάποιες πρακτικές που συμφιλιώνεστε μεταξύ του επαγγέλματος και της οικογένειας. Γιατί αυτό που κάνετε, που θέλω να σταθώ, είναι και ψυχοφθόρο. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το αγαπάτε, το κάνετε με πολύ αγάπη, παθιάζεστε με αυτό, αλλά υπάρχει και φθορά. Αυτή τη φθορά μπορείτε και την κουμαντάρετε, την διαχειρίζεστε μεταξύ της οικογένειας και αν της δουλειάς. Αν με έβλεπε τώρα η γυναίκα μου, η σύζυγός μου, θα έλεγε και βέβαια την κουμαντάρεις και βέβαια δεν έχουμε κανένα παράπονο. Την κουμαντάρεις θα έλεγε λοιπόν. Την κουμαντάρουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές οι ώρες που αναλώνω με τα παιδάκια. Γι' αυτό το λέω. Και πολλές οι ώρες που δεν έχω παιδάκια και αναλώνομαι να σκέφτομαι τα παιδάκια και τα παιδιά της κλινικής μου είναι και δικά μου παιδιά. Το λέω με το χέρι στην καρδιά αυτό, μέσα από την ψυχή μου. Οπότε θα σταθούμε εκεί, το διακινήσετε. Λείπω, αυτό σημαίνει πάρα πολλές ώρες από το σπίτι. Προσπαθώ από την να άλλη. Να πληρώνετε έστω και τις λίγες ώρες. Να είναι ποιοτικός ο χρόνος με τα παιδιά μου, με την οικογένειά μου. Mm. Παρά ποσότητα. Καλύτερα ποιότητα παρά ποσότητα. Γιατί και να το κάνω που έχω μπαμπάδες που είναι. Που είναι ένα 8ωρο με το παιδί τους και είναι στον υπολογιστή ή πίνουν καφέ και έχουν τα ποδήλατα τα παιδιά και παίζουν μόνα τους. Είναι μέσα στο πάρκο. Είναι, έτσι, είναι υποχρεωτικό. Ή στον παιδότοπο που είναι πολύ της μόδας. Και αυτοί πίνουν καφέ έξω. Ναι, πίνουμε καφέ έξω και πάμε το παιδί μέσα στο παρκαρισμένο, ακριβώς, baby parking. Βέβαια. Μιλήσαμε λίγο για το. Εκεί δεν είναι. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Εκεί είναι έγκλημα αυτό. Γι' αυτό αυξάνονται και τα προβλήματα. Ένας λόγος είναι και αυτός που μιλήσαμε στην αρχή, γιατί αυξάνονται τα προβλήματα. Βέβαια. Όταν έχουν από καιρό χαθεί οι μπαμπάδες και τώρα χάσαμε και τις μαμάδες, πώς γίνεται το παιδάκι να μην έχει προβλήματα. Βέβαια. Το σίγουρο είναι ότι ο θεραπευτής δεν θα καλύψει το γονεϊκό πρότυπο. Το μπαμπά δεν τον καλύπτει ο θεραπευτής. Δυστυχώς ο γονιός. Και τη μαμά δεν την καλύπτει ο θεραπευτής. Βέβαια. Ο γονιός δεν γεννιέται, γίνεται. Και όλα όσα πτυχία και να έχεις, ο γονιός είναι. Είμαι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος που έκανα και μικρός παιδιά και που έχω παιδιά και μιλάω για μάθηση και έχω και τα παιδιά μου στη μάθηση στο mm-hmm. δημοτικό και έχω και πολύ μικρότερα αδέρφια που τα έζησα αυτά σε φοιτητικό επίπεδο και σε μαθησιακό επίπεδο mm-hmm. που ήμουν, είχα mm-hmm. στο σπίτι μου αδερφό έτσι με δυσλεξία, μαθησιακά mm-hmm. προβλήματα, οπότε το έχω βιώσει το στο πετσί μου αυτό, γι' αυτό ένα μέρος που είναι και έτσι. Αυτό το πάθος είναι, υπάρχουν yeah. λόγοι για κάτι. Και για το τέλος μίλησε μας λίγο για το. Για τις χαρές που μπορεί να έχεις πάρει από αυτή τη δουλειά. Δεν μπορώ να πω ότι έχω πάρει. Θα ήθελα τώρα να σκέφτηκα να πω ότι δεν έχω πάρει λύπες. Έχω πάρει μόνο χαρές. Όμως δεν μπορώ να το πω αυτό. Κάποιες στιγμές μου έρχονται εικόνες που έχω λυπηθεί με κάποιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Για λόγους όχι αμυγός λόγω δουλειάς μου. Για άλλοι για καταστάσεις που ίσως σε φέρνουν. Γυρίζουν γύρω-γύρω, περιστρέφονται γύρω από τον στόχο μου και δεν με αφήνουν να δουλέψω. Σε αφήνουν να δουλέψω, βέβαια. Οι χαρές λοιπόν ποιες είναι. Ναι. Οι χαρές είναι ότι μεγαλώνει ένα παιδάκι και μπορεί να είναι λειτουργικό, και να είναι αυτόνομο
Αυτό είναι. Πραγματικά είναι. Βέβαια. Είναι έργο είναι που κάνει και λε. Ενήλικα. Ναι. Αυτό εγώ θέλω. Έκανα δηλαδή, έργο. Γιατί είμαι νέο ακόμα. Τα παιδάκια μου, το μεγαλύτερο μου παιδί που το ξεκίνησα στα 4, στα 3, στα 5, είναι τώρα. 8 χρόνια έχω από το θεραπευτικό κέντρο. Είναι τώρα. Θα είναι 14 χρονών. Είναι μεγάλο μου καμάρι να δω ότι αυτό το παιδάκι πάει καλά στο σχολείο ή αυτός ο αυτισμός τελικά δουλεύει και παίρνει χρήματα και έχει παντρευτεί και έχει οικογένεια. Αυτό δηλαδή θα είναι πραγματικά είναι μεγάλη επιβράβευση. Το ευχαριστώ, δεν το συζητώ των γονέων. Βέβαια. Οι γονείς μου λένε, και αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο. Αυτό είναι βραβείο. Δηλαδή πώς να σε ευχαριστήσω. Αυτή μου την όθηση. Αυτή κυρίως οι γονείς. Πώς να σε ευχαριστήσω, δηλαδή. Και τους λέω πώς να με ευχαριστήσετε, γράψτε κάτι για μένα. Έχω ένα ολόκληρο πράσινο ντοσιέ στο γραφείο μου, κάπου τόσο έτσι, 5 πόντους σίγουρα είναι το πλάτος. Γεμάτο χειρόγραφα και έντυπο υλικό που γράφει. Κάποια τα έχω κολλήσει κιόλας έτσι στον πίνακα. Κάποια μου έχουν συγκινήσει. Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Να βλέπεις δηλαδή 60-50 πενηντάριδες διευθυντές σχολείων να μιλάνε για μένα με πράγματα έτσι, με λόγια. Που νιώθω λίγο ντρέπομαι. Δεν μ' αρέσουν και πολύ τα κομπλιμέντα για να είμαι ειλικρινής. Ποτέ δεν μου άρεσαν. Έτσι, από μικρό στεγνώμα με τον πατέρα μου ότι μη λες μπροστά μου πράγματα, δεν θέλω δηλαδή. Δηλαδή έφευγα και οι κόντρες για αυτά τα θέματα είχαμε. Έτσι κάπου εδώ θα κλείσουμε και κλείσαμε και κάπως ευχάριστα. Πέρασε κιόλας μια και ώρα. Πέρασε μια ώρα, ναι. Πέρασε ευχάριστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πιστεύω αν είχαμε κι άλλο τόσο χρόνο και πάλι δεν θα το καλύπταμε γιατί ήταν, άφησα πάρα πολλές ερωτήσεις έξω, αλλά ίσως κάποια στιγμή να μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πάλι και θα χαρώ πάρα πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από την πλευρά μου. Είναι καλά. Χαρά μου να ενημερώνω και να μοιράζομαι τις εμπειρίες μου με τον κόσμο, με εσάς που μεσολαβείτε ο κρίκος στην επικοινωνία με τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και να έχετε δύναμη. Δύναμη, μόνο δύναμη. Αυτό. Που δεν τελειώνει, είμαστε νέοι και τώρα έχουμε πολύ δύναμη, δόξα τω Θεώ. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που είσαστε μαζί μας και όπως λέμε κάθε Τετάρτη, να μην ξεχνάτε πως εκτός από όλα τα άλλα υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό φάρμακο. Το φάρμακο της ψυχής. Που είναι ποιο? Η αγάπη. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Να γιατρεύει κάθε πληγή και από τα μαλλιά της φλεξούδες να ζεσταίνουν κάθε διαβάτη. Έχεις αποστάσει στο σταρένιο της κορμή και έχει αποκοιμηθεί. Θέλω μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα μάτια της. Θέλω μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μέσα στα δυο της τα μάτια να κοιτάζω.